Η εποχή που ζούμε είναι δύσκολη. Για εμάς την πλειονότητα των μισθωτών αλλά και των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με χαμηλά εισοδήματα, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Και όσον αφορά την οικονομική κατάσταση και την κυβερνητική αναλυσία, αλλά φυσικά και την υγειονομική κατάσταση. Καταρχάς, την ώρα που μιλάμε τώρα, δεκάδες και εκατοντάδες συνάδελφοί μας στηβάζονται στα κτηματολογικά γραφεία χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Η προστασία της υγείας μας είναι τελείως ατομική μας ευθύνη και φυσικά έτσι σκοπεύουν να ανοίξουν και τα δικαστήρια και της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων πόλεων. Εννοείται ότι παλεύουμε και διεκδικούμε για τεστ μαζικά και επαναλαμβανόμενα, για εμβολιασμούς με κάθε διαθέσιμο εμβόλιο και των συναδέλφων των δικών μας και των υπαλλήλων των δικαστηρίων και των δικαστών. Το βοήθημα που μας δώσανε από την κυβέρνηση, το ψεύτο βοήθημα, τον δήθεν επίδομα των 400 ευρώ, το πήρανε μέχρι στιγμής κάτω από 25% των συναδέλφων, άσχετα με αυτά που λένε, και εννοείται ότι ακόμα και αυτό δεν φτάνει για να μας βοηθήσει σε τίποτα, ούτε με τις οφειλές μας στις εφορίες, ούτε με τα ταμεία, ούτε για την επιβίωσή μας. Ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωσή μας, τις επιτροπές αγώνα, οι πάλι, και φυσικά συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε και δίνουμε και επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στις 6 Μαΐου στον ταξικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς, μαζί με την εργατική τάξη και το λαό μας.